Νικολάου, καθώς έχουμε ακροτηριασμό χεριού 11χρονου μετά από έκρηξη κροτίδας, που τη βρήκε τώρα μέρες μετά. Θα μας τα πει ο κύριος Νικολάου. Διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Κύριε Νικολάου, καλή σας μέρα. Ναι, καλή σας μέρα. Ναι, όντως, μέρες μετά το Πάσχα ήρθε ακόμη ένα τραγικό γεγονός να προσθεθεί σε αυτά που είχαν διαπραχθεί κατά τις μέρες των εορτών. 11χρονο αγοράκι, αλλοδαπό, το οποίο διαμένει σε χωριό της επαρχίας Πάφου. Χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο νοσοκομείο της Πάφου με σοβαρά τραύματα στις δύο παλάμες. Δυστυχώς, με τη χρήση κροτίδας έχει χάσει εντελώς το αριστερό δίχτυ, καθώς και υπάρχουν σοβαρές βλάβες στον αντίχειρα του αριστερού χεριού, καθώς σε άλλα δύο δάχτυλα του δεξιού χεριού. Το παιδάκι έχει υποστεί χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτική κλινική στην Πάφο και αναμένεται η νοσηλεία του. Είναι τραγικό το γεγονός. Μας λυπεί αφάνταστα παρά τις επαναλυσμένες μας εκκλήσεις, δυστυχώς, και κάνουμε ακόμη μια φορά έκκληση προς τους γονείς, όπως επιβλέπουν και συμβουλεύουν τα παιδιά τους, να αποφεύγουν τη χρήση κροτίδων, γιατί πιθανόν να έχουν τραγικές συνέπειες. Ας παραδειγματιστούμε από παλαιότερα ατυχή συμβάντα, τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν. Αλλά εμπροκειμένου, τι συνέβη ακριβώς, κύριε Νικολάου? Είχαν εντοπίσει κροτίδα στο προάβλιο της εκκλησίας, στη Δρούσα? Ο ισχυρισμός του ανήλικου είναι ότι εντόπισε την κροτίδα στο δρόμο, οπότε την περιεργάστηκε, προσπάθησε να την ανάψει, με αποτέλεσμα αυτή να εκραγεί και να υποστεί τις βλάβες στα δύο του χέρια. Ναι. Είναι αυτό. Το επεισόδιο είναι αυτό, διερευνάτε. Ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό που λέει το παιδί? Σίγουρα. Ναι. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.